Γεια σας. Σήμερα έχουμε να σας παρουσιάσουμε το νέο προϊόν της Willock, το Willock Smart Lock Fingerprint Door Lock and Cylinder με τον κωδικό SECBN51, το οποίο είναι μια κλειδαριά για ευρωπαϊκές πόρτες, η οποία χρησιμοποιεί σαν μηχανισμό κλειδώματος το δακτυλικό μας αποτύπωμα. Εκτός από το δακτυλικό αποτύπωμα, η κλειδαριά αυτή μπορεί να ανοίξει και με κάρτα RFID ή επίσης και με εφαρμογή Bluetooth, η οποία μπαίνει στο κινητό σας. Αλλά μην περιμένουμε άλλο, ας προχωρήσουμε να ανοίξουμε το κουτί, να δούμε τι έχει μέσα και να δούμε και πώς είναι το προϊόν. Τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο γραπτό μας review. Και αφού λοιπόν πήραμε το αφαλοκοπτήρι μας, πάμε να ανοίξουμε το κουτί. Βλέπετε ότι το κουτί αυτό έχει μια πολύ καλή προστατευτική επίστρωση, να το πούμε έτσι, από ένα πλαστικό, το οποίο φεύγει, και αυτό είναι το κουτί του προϊόντος. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε, μάλλον ή να εγκαταστήσουμε ή να αλλάξουμε μπαταρίες στην κλειδαριά της Willock. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα υπάρχει μία βίδα Allen. Με το κλειδί Allen που σας δίνει η εταιρεία μέσα στο προϊόν, μπορούμε να ξεβιδώσουμε αυτή τη βίδα εδώ, να την αφαιρέσουμε, και τραβώντας το εξωτερικό κάλυμα βλέπουμε το εσωτερικό της κλειδαριάς. Εδώ πέρα φαίνονται οι μπαταρίες που είναι εγκατεστημένες, και εδώ πέρα είναι, αυτό θα το δούμε σε επόμενο βίντεο, είναι το σημείο όπου ενεργοποιούμε και απενεργοποιούμε, μάλλον αλλάζουμε το μήκος της κλειδαριάς. Τώρα, για να ανοίξουμε λοιπόν την θήκη της μπαταρίας και να προσθέσουμε μπαταρίες, απλά αυτό που έχουμε να κάνουμε μόνο είναι να ανοίξουμε αρχικά αυτό εδώ πέρα, να το τραβήξουμε, και εδώ πέρα βλέπετε ότι είναι ο χώρος που μπαίνουν οι μπαταρίες, και εδώ φαίνεται, αν το δείτε ίσα, εδώ πέρα είναι η θύρα USB που σας δείξαμε πιο πριν. Άρα προσθέτετε εδώ πέρα τις τρεις μπαταρίες 3α, κλείνετε και είστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά της Willock. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το μήκος της κλειδαριάς, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε το κλειδί Allen μέσα στη θύρα εδώ, να το ξεβιδώσετε, να ξεβιδώσετε τη βίδα που κρατάει την κλειδαριά στη θέση της, και αφού την ξεβιδώσετε, απλά να τραβήξετε. Και βλέπετε ότι σας δίνει τη δυνατότητα να την επεκτείνετε μέχρι 2 εκατοστά. Πώς φαίνεται εδώ πέρα. Σε περίπτωση λοιπόν που αυτή η επέκταση της κλειδαριάς δεν σας αρκεί, υπάρχει και η δυνατότητα, ξεβιδώνοντας μια βίδα Allen από το εσωτερικό χερούλι της πόρτας, να το αφαιρέσετε, να προσθέσετε ένα εξάρτημα επέκτασης που έχει μέσα στην συσκευασία, και με τη χρήση του κατσαβιδιού αυτού να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση της επέκτασης του άξονα της κλειδαριάς. Εδώ πέρα το βιδώνουμε, το σφίγγουμε καλά, όσο πιο καλά μπορούμε, και αφού το βιδώσαμε πλέον μπορούμε να εγκαταστήσουμε το χερούλι μας και να αυξήσουμε το συνολικό πλάτος της κλειδαριάς. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο φόρουμ. Χαίρετε.